στόχος όλων με ορισμένων πρακτόρων που τους συγκοντάρουν είναι να μας πάρουν σε λίγο το νησί και να μας διώξουν εμάς από τον τόπο μας. Συγκεκριμένη δεν είναι. Αυτή πρόβλημα. Είναι όλη τους η πρόθεση. Δεν έχουμε πρόβλημα με όλες τις τουρκικές εταιρείες, παιδιά. Καταλάβετε, δουλεύουμε 30 χρόνια μαζί. Είμαστε όλοι γνώριμοι, είμαστε φίλοι, συνεργαζόμαστε. Αλληλοβοηθιόμαστε. Έχουμε κάνει ταξίδια, μας έχουν κάνει ταξίδια, αλλά όχι μόνιμα. Δηλαδή να εδρεωθούν και να πάνε μόνοι τους στα πρακτορία και να ζητάνε πελάτες με 7 ευρώ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ζούνε τόσες οικογένειες στο λιμάνι. Και δεν θα το επιτρέψουμε. Και φυλακή να πάμε. Και τα βαπόρια μας να κλείσουμε το λιμάνι. Και απ' όλα και να καταθέσουμε τα ναυτολόγια μας και να πωλήσουμε τον κόσμο μας. Και σήμερα είναι μόνο η αρχή. Έχει και συνέχεια. Αυτό κατ' επέκταση σημαίνει ότι είναι απαγορευμένο πλέον να παίρνουμε Έλληνες ναυτικούς. Που σημαίνει ότι οι 70 και οι οικογένειες που συντηρούνται από τα πλοία μας, αυτό το εξάμηνο που έχουν ετησίως και φυτοζούν οι άνθρωποι, κακά τα ψέματα, με 6 μήνες δουλειά, θα το χάσουν και αυτό. Είναι το ίδιο θέμα που γίνεται με τα κλασικά.